Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Πριν από λίγη ώρα ορκίστηκαν λοιπόν τα νέα μέλη της κυβέρνησης μετά τον μίνι ανασχηματισμό στον οποίο και προχώρησε ο Πρωθυπουργός. Περισσότερο θα μας πει ο Κώστας Κετσέτσης. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Έχουμε πράγματι νέα στελέχη στην κυβέρνηση. Έχουμε μετακινήσεις υπουργών. Πιο σημαντική βεβαίως από όλες αυτές είναι η θέση του Υπουργού Οικονομίας, την οποία την αναλαμβάνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Γιάννης Βραγασάκης, μετά από την παραίτηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Πρόκειται ίσως για ένα από τα πιο σημαντικά υπουργεία, τα οποία αυτή παραμένει όμως και αντιπρόεδρος. Παραμένει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, βεβαίως. Εξάλλου, ο κ. Βραγασάκης ως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, μέσα στα καθήκοντά του και αυτά τα υπουργεία τα οποία παρακολουθούσε, ήταν και το Υπουργείο Οικονομίας. Δηλαδή, θεωρείται γνώστης του αντικειμένου και των ευράσεων του Υπουργείου. Παραμένει η δομή του Υπουργείου Οικονομίας, δηλαδή αναπληρωτής υπουργός ο Αλέξης Χαρίτσης, υφυπουργός ο Στέργιος Πετσιόρλας. Και από εκεί και πέρα προχωράνε τα σχέδια, όπως φαίνεται και από δηλώσεις του κ. Βραγασάκη. Προχωράνε τα σχέδια για τη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, για τη δημιουργία δηλαδή ενός κεντρικού οργανισμού, ο οποίος θα παρακολουθεί τα αναπτυξιακά προγράμματα και τις επιδοτήσεις. Ήταν κάτι το οποίο ο Δημήτρης Παπαδημητρίου το είχε θέσει ως προτεραιότητα ως Υπουργός Οικονομίας. Από εκεί και πέρα έχουμε κάποιες μετακινήσεις στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής που αναλαμβάνει ο Δημήτρης ο Βίτσας στη θέση του Γιάννη του Μουζάλα. Έχουμε βεβαίως και την έκπληξη αυτού του μίνι ανασχηματισμού. Ο Φώτης ο Κουβέλης, ο οποίος αναλαμβάνει αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας μαζί με τον κύριο Καμένο. Έχουμε στη θέση της Ρένιας Αντωνοπούλου μετά την αποπομπή της ουσιαστικά από την κυβέρνηση λόγω του θέματος με το επίδομα ενοικίου. Έχουμε τον πρώην επιφερειωτή του ΣΕΠΕ, ο οποίος θεωρείται ότι έχει μια αρκετά επιτυχημένη φυτεία, ο οποίος αναλαμβάνει πλέον ως υφυπουργός. Και έχουμε βεβαίως και τη θέση του κύριου Ζουράρη που είχε ορφανέψει πριν από 2 μήνες όταν και αυτός παρτήθηκε μετά από δηλώσεις τις οποίες είχε κάνει σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Όπως είπαμε και πριν, ένα από το πιο σημαντικό είναι το Υπουργείο Οικονομίας. Ένα Υπουργείο το οποίο αυτή τη στιγμή καλείται να σηκώσει σε ένα μεγάλο σημείο την προσπάθεια της ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, ειδικά μετά από το τέλος του προγράμματος, του ελληνικού προγράμματος, μετά το τέλος των μνημονίων, όπως λένε στην κυβέρνηση. Μένει να δούμε τώρα το πώς η τελετή παράβαση παραλαβής έχει γίνει. Στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα γίνει αύριο η τελετή παράβαση παραλαβής και οι νέοι υπουργοί να δούμε πώς θα προχωρήσουν τα θέματα τα οποία είναι στο χαρτοφυλάκι τους.